Σε αυτό το βίντεο θα πω με λίγα λόγια πώς μπορεί κάποιος να γίνει τέλειος μπουζουξής. Και όταν λέμε τέλειος, δεν λέμε ο καλύτερος και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δεν υπάρχει καλύτερος. Δεν υπάρχει καλύτερος γιατί όμως. Γιατί ο ζαμπέτας, αφήνουμε τα ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα, αυτά που θα μιλήσουμε, δεν υπάρχει στο ρεμπέτικα, είναι μόνο τα στίγματα του ρεμπέτικου, είναι οι τεχνικές των ρεμπέτικων. Αυτά όμως είναι διαφορετικά από το χιώτη που άφησε το στίγμα, τον παλαιολόγο, τον ζαμπέτα και αυτοί που έφυγαν από τη ζωή. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα στίγματα, τα παίξηματα. Τι σχέση έχει όμως τώρα στο παιχτικά ο παλαιολόγο, ο ζαμπέτας, ο χιώτης και αυτοί οι ζώντες, οι καλοί μπουζουξίδες. Και αυτοί που είναι επώνυμοι που τις γνωρίζουμε τηλεόραση, αλλά έχει και πάρα πολύ καλούς άλλους που δεν τις γνωρίζουμε. Όλοι μας, εγώ γνωρίζω κάποιους οι οποίοι δεν τις γνωρίζουν άλλοι και είναι άπιαστοι, δεν πιάνονται με τίποτα. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί? Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την όλη αρμονία, το όλο παίξιμο, τις όλες τεχνικές που υπάρχουν στο μπουζούκι με ένα πορτοκάλι. Όπως είναι το πορτοκάλι, αφαιρούμε τη φλούδα. Και πόσες φέτες? Εγώ θα πω 10 φέτες. Μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 7, εγώ θα πω 10 φέτες. 10 φέτες λοιπόν το πορτοκάλι είχε ο ζαμπέτας, είχε ο χιώτης, είχε ο παλαιολόγου και έχουν αυτοί. Και να θέλει κάποιος να έχει 11, δεν γίνεται. Η ελληνική μουσική, το μπουζούκι, το παίξιμο του μπουζουκιού είναι 10 φέτες όλες και όλες. Η διαφορά τώρα ζαμπέτα και χιώτης και καινούργιοι όλοι αυτοί είναι η έκφραση. Ο ζαμπέτας εκφραζόταν με αυτό το παίξιμο του, το μοναδικό, το κανταδάρικο, το παλαιολόγο, το ανατολίτικο, το σπανιόλικο χιώτης, τα παιδιά εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ καλοί οι καινούργοι, με μίξ από όλα μέσα. Και ένας που θέλει να γίνει καλός πρέπει να έχει αυτές τις φέτες, που θα πω τι είναι αυτές οι φέτες. Οι φέτες είναι να πρέπει να ξέρει τους δρόμους, πλήρης, τι έχει, τα κόρδα, να βγάζει μοναχώς τα κόρδα, να γνωρίζει κάθε νότα από τι κόρδο παίρνει τα περαστικά. Αρπίσματα, λεγκάντες, δρύλες, ανοιχτές, μέσα έξω, κρυφτικά, αναλύσεις. Στις 5 περιοχές υπάρχουν 5 περιοχές ξεχωριστές που εάν κάποιος δεν τις δουλέψει, ας πούμε μια περιοχή είναι εδώ. Φάμε φά, κάποιος, άμα δεν ξέρει, άμα δεν έχει μελετήσει, λέει εγώ και εδώ πέρα δεν μου βγαίνουν καθαρά. Ή εδώ ανοιχτές. Και δάσκαλε, δεν έχω ξαναμελετήσει ανοιχτές. Άλλη περιοχή. Ο κάθετο. Και πάει λέγοντας, είναι 5 περιοχές αυτές. Και πολλά και πολλά άλλο. Ο δρόμος στις 6, ο δρόμος στις 7, πού πάει, σε ποια νότα πάει, σε όλους τους δρόμους πάει. Όλα αυτά είναι φέτες που υπάρχουν. Αν κάποιος δεν έχει μία φέτα, μπορεί να ακούσει κάτι στο YouTube και να πει: καλό είναι, αλλά τι κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Του λείπει φέτα. Ένας που έχει όλες τις φέτες, καταλαβαίνει τα πάντα. Και εκφράζεται όπως θέλει. Και έτσι κάνει και τη δικιά του προσωπικότητα. Ένας που δεν έχει όλες τις φέτες, βρίσκει τι είναι καλό όλο, είναι του τάδε, να το περάσουμε. Τι είναι ένα ωραίο ταξίμι, να το περάσουμε. Και πάντα ακολουθεί το παίξιμο του αλλού. Δεν θα έχει ποτέ δικό του παίξιμο. Ενώ ο καλός ο μπουζουξής, για να γίνει μάλλον καλός ο μπουζουξής, πρέπει να αποκτήσει αυτές τις 10 φέτες. Τις τεχνικές που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις 10 φέτες. Διαφορετικά, όπως είπα, θα ακούει κάτι να παίζει κάποιος από όλους τους καλούς μπουζουξής, αλλά πώς το κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει εκεί? Όλοι έχουμε περάσει από εκεί πέρα. Διότι λείπουν οι φέτες. Άρα ο καθένας παίζει μπουζούκι, γι' αυτό βάζει το βίντεο, να ψάξει, να βρει, να ρωτήσει το δάσκαλό του που τον μαθαίνει, να δει τι είναι αυτό που εσωκλεί όλο αυτό το πορτοκάλι και, για να έχει τεχνικές και να μπορεί να καταλάβει ή να το πει: θέλω να μάθω ό,τι τεχνική υπάρχει στο μπουζούκι. Ό,τι τεχνική υπάρχει, ό,τι έχει να κάνει με την αρμονία, ό,τι έχει να κάνει με τις διασυνδέσεις, ό,τι έχει να κάνει σε κάθε νότα, τι μπορούμε να βάλουμε σε κάθε νότα, πού μπορούμε να πάμε έξω. Όλα αυτά. Και είναι πλήρης με αυτό το πράγμα. Θέλει βέβαια δουλειά. Αυτά τώρα για να τα αποκτήσει κάποιος θέλει χρόνια. Αλλά άμα βρει ένα δάσκαλο, υπάρχουν δασκάλοι με συνείδηση και συνεργαστεί ο μαθητευόμενος με το ο δάσκαλος με το μαθητευόμενο, μπορούν σε κάποιο χρόνο τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω ότι είναι 6 μήνες, ένα χρόνο, αυτό εξαρτάται το μαθητή τις ώρες που βάζει και έτσι είναι πλήρης ο μαθητής. Πλήρης. Και το ξαναλέω, δεν είναι ότι θα ξεπεράσει κάποιον, όχι. Απλώς θα έχει όλη τη γνώση και ανάλογα μετά πόσο ενέργεια θα βγάλει από μέσα του για να μπορεί να εκφραστεί αυτό που θέλει. Αυτό ήθελα να πω.